θετικότατη και μάλιστα προβλέπουμε για αυτή την περιοχή και στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό που μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, μεταξύ πολλών άλλων αξώνων που έχουμε ενσωματώσει σε αυτό το σχεδιασμό και τον δικό μας σχεδιασμό, κάνουμε λόγο και για βελτίωση της υφιστάμενης οδικής διαδρομής από τα Σέρβια μέχρι την Ελάτη, καθώς έχουμε προχωρήσει και είναι σε φάση υλοποίησης και η σύνδεση της Ελάτης με έναν δρόμο με τη Δεσκάτη. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιούμε. Υπήρχε μια δέσμευση, οφείλω να πω, και από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Ωστόσο, προχωρούμε το έργο αυτό εμείς με γοργό ρυθμό τους, ώστε να προλάβουμε να το υλοποιήσουμε το συντομότερο. Συνολικά, λοιπόν, και για εκείνη την περιοχή που λέτε, έχουμε ανοίξει και το θέμα μέσα σε μια δημοκρατική συζήτηση και διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε στην Επιτροπή, θα έρθει προφανώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να δούμε την τύχη των ΜΑΒΕ, όπου ήδη έχει εκεί ενταφιαστεί μια σημαντική ποσότητα αμιάντου από την περιφερειακή, συνολικά από την περιφέρειά μας. Και έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα σε δημόσια συζήτηση, ούτως ώστε να συνθέσουμε θέσεις και απόψεις και ό,τι κριθεί σκόπιμο, ωφέλιμο και χρήσιμο για την τοπική κοινωνία και ευρύτερα για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα το συζητήσουμε και θα το συναποφασίσουμε, κύριε Χριστοφορίδη, με δημοκρατικό τρόπο. Οφείλω εδώ δε να πω ότι διερευνούμε και άλλες εκδοχές συνολικά για τον αμίαντο, αλλά και ειδικότερα και για τα ΜΑΒΕ, όπου μετά και από ένα υλικό τεκμηρίωσης που ζητήσαμε και περιμένουμε να έρθει από αρμόδιους καθηγητές γεωλόγους πάνω στο αντικείμενο συνολικά της αξιοποίησης αυτών των υλικών, είτε των πετρωμάτων είτε των στήρων υλικών που υπάρχουν σε πληθώρα σε διάφορα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, συνολικά θέλουμε και αυτό το υλικό που σήμερα είναι πρόβλημα, οι αποθέσεις κάποιων στήρων υλικών σε διάφορα μεταλλεία, σε ορυχεία, πλην του λιγνίτη. Υπάρχει σημαντικό απόθεμα από τέτοιο υλικό σε όλη την περιφέρειά μας και αυτό το βάλαμε σε έναν συνολικό σχεδιασμό για να το αντιμετωπίσουμε και εκεί μέσα εντάσσουμε και αυτή την περιοχή των ΜΑΒΕ που λέτε. Οπότε εκτιμώ μέχρι τέλος του έτους, πρώτα Θεός, να έρθει σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί έχει προχωρήσει από την αρμόδια Επιτροπή, σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Έγινε η πρώτη συζήτηση, έγινε μια παρουσίαση από υπηρεσιακούς παράγοντες, συμμετείχαν και άλλοι θεσμικοί, όπου άνοιξε αυτή η κουβέντα και σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Χριστοφορίδη, θα ανοίξουμε την κουβέντα και θα συνθέσουμε την τελική πρόταση ως όργανο σε συμφωνία πάντοτε με την τοπική κοινωνία και με ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τον τόπο και για την περιφέρειά μας. Να σας διακόψω λίγο μισό δευτερόλεπτο. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής με την τοπική κοινωνία δεν έχει μιλήσει κανείς. Κανείς. Ούτε στα δημοτικά συμβούλια πήγαν εκεί, ούτε μια λαϊκή συνέλευση έχει γίνει. Τώρα βέβαια και λόγω του COVID είναι δύσκολο. Συνεπώς και θα πρέπει αυτό, όταν θα φύγει η συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες εκεί, να γίνει όταν θα μπορούμε να βρεθούμε μεταξύ μας. Ούτε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει πάρθει για τα ΜΑΒΕ και όπως ξέρουμε όλοι είναι αποκλειστική, αυτό είναι ανοίξει την περιουσία της περιφέρειας του παλιού ορυχείου της ΜΑΒΕ. Εκεί ο λιγνίτης, ο αμίαντος που έχει χαθεί, έχει αποκατασταθεί, έχει σκεπαστεί πλήρως και η απόφαση που είχαμε πάρει εμείς το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι εκεί πέρα να θάψουμε μόνο τον δικό μας τον αμίαντο της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, εάν εκεί πέρα, κύριε Περιφερειάρχη, έρθει ο αμίαντος όλης της χώρας, φαντάζεστε ότι το καλύτερο αρδευτικό του κόσμου να κάνουμε εκεί πέρα, τα προϊόντα τα οποία θα βγαίνουν δίπλα σε ένα σημείο, ο οποίος είναι χώρος ταφής αμιάντου, λαμβάνεστε ότι εσείς η αξία τους δεν θα είναι και τόσο υψηλή. Έπειτα, αυτοί οι οποίοι έχουν να θάψουν αμίαντο στην Ελλάδα, να βρουν το μέρος, όπως βρήκαμε εμείς στη Δυτική Μακεδονία, και το θάψαμε εκεί, το ορυχείο του αμιάντου, να βρουν και αυτοί, ας πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να τον θάψουν εκεί. Λατομεία ανοιχτά υπάρχουν παντού. Με τον ίδιο τρόπο που θα γίνει εδώ πέρα η υποδομή, για να μην μας φύγει ο αμίαντος στον υψηλοφόρο ορίζοντες, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και σε μια άλλη περιοχή. Σε αυτό το οποίο είναι και αντίθετη και εκεί και η τοπική κοινωνία, εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από εκεί, είναι σε αυτό το ζήτημα. Αυτοί είχαν μάθει να ζουν με τον αμίαντο εκεί πέρα, αλλά το δικό του.
και πλέον έχει γίνει αποκατάσταση. Πάει, πήρε μια μορφή του βουνού εκεί πέρα, περπατάνε άγρια ζώα κτλ. Αλλά τώρα θα είναι έγκλημα το να φέρουμε εμείς εδώ πέρα τον αμίαντο όλη τη Ελλάδα, κύριε Περιφερειακή. Αυτό δηλαδή εμάς θα μας το χρεώσει ο κόσμος. Γιατί και κλείνω τώρα. Και κλείνω τώρα, άλλο μισό δευτερόλεπτο. Απ' τη μία έχουμε, φέρνουν τα σκουπίδια εκεί. Σε λίγο θα τα καίνε κιόλα. Από την άλλη θα έρθει ο αμίαντος όλη τη Ελλάδα εδώ. Δηλαδή, πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς για την επόμενη μέρα την πίεψη των Βοζάνης και την Δυτική Μακεδονία? Αυτό είναι ένα καλοπροαίρετο ερώτημα, έτσι, με καμία άλλη διάθεση, ούτε αντιπολιτευτική, ούτε τίποτα. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Κασαπίδε. Ναι, είναι εύλογες οι απορίες, κύριε Χριστοφορίδη, και χαίρομαι που τις θέτετε, ακριβώς για να δίδονται και οι απαντήσεις και εξηγήσεις στους συμπολίτες μας, οι οποίοι, όπως λέτε, ίσως να έχουν παραπληροφορηθεί κιόλας εμπολείς σε κάποια θέματα, όπως και αυτό που αναφερθήκατε κι εσείς. Προφανώς κάποιοι σας πληροφόρησαν κακώς ότι ενέχει κίνδυνο ο ενταφιασμός του αμιάντου σε έναν χώρο με όλα τα προβλεπόμενα που, όπως είπατε, μπορεί να επηρεάσει παρακείμενες υποδομές ή τον υπόγειο υδροφορέα. Αυτό λοιπόν, κύριε Χριστοφορίδη, σας διαβεβαιώνω, όχι μόνο θεσμικά από την πληροφόρηση που έχω, αλλά και επιστημονικά, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος από τον ενταφιασμένο αμίαντο και με τον τρόπο που γίνεται και ο ενταφιασμός και στη συγκεκριμένη ειδικότερα περιοχή, αλλά και γενικότερα μιλάω, για αυτούς τους κινδύνους που παρουσιάσετε. Οπότε, οτιδήποτε άλλο πλέον μετά και από αυτήν την επίσημη και κατηγορηματική αναφορά στο θέμα που θέτεται, όποιος άλλος αναπαράγει μια τέτοια είδηση, αυτό είναι κινδυνολογία.